Βρίσκομαι στο Cathedral Studio de Tango και έχω έρθει να συναντήσω μια τραγουδίστρια φίλη μου, η οποία πέρα από το να τραγουδάει πολύ καλά, ξέρει και να χορεύει. Ελάτε. Πιστεύεις ότι αν δεν είχες την εξωτερική εμφάνιση που έχεις, θα μπορούσες να κάνεις καριέρα? Τι εννοείς ότι δεν κάνω? Όχι, ρωτάω αν σε βοήθησε. Αν έχεις όλο το πακέτο, δηλαδή αν έχεις το know-how, αν δουλεύεις πάνω σε αυτό, που για μένα το σημαντικότερο είναι η φωνή, αν έχεις και μία καλή εξωτερική εμφάνιση, σίγουρα σε βοηθάει περισσότερο. Σε φλερτάρουν? Όχι. Αφού πού να με βρουν να με φλερτάρουν? Στο καμαρίνι είναι η μαμά μου. Πάντα την έχω για αυτόν τον λόγο. Συγγνώμη, έχεις τη μαμά στο καμαρίνι για να σε προσέχει, μην μπουν μέσα οι άντρες? Όχι, να μην μπουν. Εγώ τις έχω δώσει την κατεύθυνση. Ότι να σου πω, σε 5 λεπτά έλα. Ή λέω και στην μάνατζερ μου, λέω, πάρε με τηλέφωνο ότι κάτι σημαντικό έχει γίνει, ότι πρέπει να μείνω μόνη. Γιατί δεν μου αρέσει να προσεγγίζω στη δουλειά. Δηλαδή τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, δεν σε φλερτάρει κανείς, δεν σε βρίσκει κανείς πουθενά. Είσαι μόνη σου? Νομίζω ότι ποτέ δεν έχω δώσει λαβή για... μόνο μία φορά με έχει πετύχει ένας παπαράτσι που ήταν στημένο από το τότε τέρι μου. Το οποίο το είχε φτιάξει ο άλλος για να δείξει ότι είστε μαζί και να πει ότι βγαίνουμε τη Θωμαΐ, ας πούμε. Ναι. Την άλλη μέρα ήμασταν σε μία συγκεκριμένη εφημερίδα, σε μία άλλη εφημερίδα μετά και σε όλα τα site. Με τον Οικονομόπουλο τι έγινε που θα ξεκινούσατε μαζί στη Θεσσαλονίκη, ακυρώθηκε αυτό? Θα έπρεπε να καλύψω ένα κενό, ένα λαϊκό κενό, στο οποίο δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε πρόβα καθόλου. Οπότε αποφασίσαμε ότι θα ήταν και καλύτερο για μένα να, να κάνουμε κάτι στο μέλλον, γιατί ξεκινάνε τώρα. Δηλαδή δεν είχαμε ούτε μία εβδομάδα. Ήταν δική σου απόφαση να αποχωρήσεις? Ήταν κοινή απόφαση και αφού το συζητήσαμε όλοι μαζί, είπαμε ότι καλύτερα να κάνουμε κάτι στο μέλλον, το οποίο θα είναι πιο ταιριαστό σε μένα. Σου έχουν κάνει ποτέ ανήθικη πρόταση για να σε βοηθήσουν να ανελιχθείς στην πορεία της καριέρας σου? Το έχουν κάνει στις αρχές περίπου, όταν ήμουν σε ένα private event σε κάποιο νησί. Ένας συγκεκριμένος άνθρωπος μου είπε κάποτε ότι δεν θα βγάλεις ποτέ αρκετά χρήματα με το ρεπερτόριο που κάνεις, επειδή δεν τραγουδάς ελληνικά και δεν είσαι λαϊκή τραγουδίστρια. Υπονοείς δηλαδή ότι πρέπει να κάνεις κάτι μαζί του για να σε βοηθήσει? Όχι μαζί του, γιατί δεν τον ενδιαφέρουν οι γυναίκες, αλλά ασχολείται με αυτό το θέμα. Είσαι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Θέλω να ξέρω αν έχεις ανασφάλεια στο ΜΑΗ. Σαφώς. Περνάω αυτή την κρυσούλα λίγο πριν τα 30. Μπορεί να σε αγχώνει το ότι ίσως μεγαλώνουμε σαν γυναίκες, ότι δεν βρίσκεται ο ιδανικός σύντροφος και ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε παιδιά λόγω ηλικίας, ας πούμε? Τώρα νομίζω μπορείς να κάνεις παιδιά με διάφορες μεθόδους. Μπορεί να καταψύξεις και τα οάρια. Μου τα έχει πει αυτά ο γυναικολόγος μου. Γιατί ρώτησες το γυναικολόγο για αυτό το πράγμα, το σκέφτηκες? Το ρώτησα γιατί υπάρχει αυτή η ανασφάλεια στις γυναίκες. Πες για τον ιδανικό πατέρα, τον ντάντι. Ο μπαμπάς μου. Είναι... Για το τραγούδι σου θέλω να μου πεις. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μου λείπει τόσο πολύ. Το Daddy, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο το έχει γράψει ένας από τους πιο ταλαντούχους παραγωγούς για μένα στην Ελλάδα, ο Γκάμπριελ Ράσελ. Τον κατεύθυνα εγώ, γιατί είχα στο μυαλό μου ένα άκουσμα που θα είναι jazz-oriented, δηλαδή κοντά στην jazz και στα ακούσματά μου, αλλά θα είναι ένα βήμα παραπάνω για μένα.